έχουμε πει και συνεχίζουμε να λέμε τόσα πολλά σε τούτη εδώ τη χώρα. Έλα όμως που μέχρι σήμερα δεν βρήκα την ευκαιρία να απευθυνθώ στους Ελληνοκύπριους, με τους οποίους μοιραζόμαστε, ή μάλλον πιο σωστά δεν μπορούμε να μοιραστούμε αυτή τη χώρα, και γι' αυτό το λόγο ήρθαμε στα μαχαίρια. Τι σόη χώρα είναι αυτή και τι σόη άνθρωποι είμαστε εμείς, οι Κύπροι δηλαδή. Άλλοι σκοτώσαμε και σκοτωθήκαμε για την Ελλάδα και άλλοι για την Τουρκία. Πάντως όχι για την Κύπρο. Άρα ποιου αγώνες ήρωες είμαστε εμείς. Το κυπριακό πρόβλημα ξεκινά λίγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν δημιουργούνται οι νέες σφαίρες επιρροής και μοιράζεται ο κόσμος σε στρατόπεδα. Ωστόσο, η Κύπρος, στη διάρκεια της ιστορίας της, λόγω της στρατηγικής της θέσης στο χάρτη, αποτελούσε πάντα στόχο διαφόρων κατακτητών. Γεγονός στο οποίο συνέβαλε και η φιλήσυχη φύση των Κυπρίων, που συνδικολογούσαν πάντα με τους κατακτητές τους και κατέληγαν σε έναν απλό φόρο υποτέλειας. Αυτά συνέβαιναν μέχρι ότου η Βρετανία αποφάσισε να δημιουργήσει μια βάση στη Μεσόγειο, το σταυροδρόμι των τριών υπήρων, Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας, που θα επέτρεπε να ελέγχει τις απεικίες της τη δεδομένη στιγμή, αλλά και τους δρόμους του πετρελαίου και των ενεργειακών πηγών της Μέσης Ανατολής στο μέλλον.